αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ηξιώθημε να εισέλθουμε σε ένα νέο έτος. Το έτος αυτό υπάρχουν σκέψεις και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λέγουν, δεν είναι γνώμη δική μου αυτό, δεν το λέγω ούτε θα το πω, αλλά σας αναφέρω το τι λέγει μία μερής ανθρώπων. Λέγουν ότι τούτο το έτος είναι το έτος του Αντιχρίστου και το δικαιολογούν με εκείνα τα τρία εννιάρια τα οποία υπάρχουν, 1999. Όταν τα φέρεις στην άλλη πλευρά, τότε είναι 1666. Λέγουν είναι ο χρόνος του Αντιχρίστου και δι' αυτό δίδουν την ερμηνεία ότι αυτά τα εξάρια είναι αντιστραμμένα. Δεν θα τολμήσουμε εμείς να πούμε ένα τέτοιο πράγμα. Θα το ακούσετε όμως, μη δώσετε προσοχή. Εμείς έχουμε να επισημάνουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν θα μας καταλάβει φόβος και τρόμος. Θα είμεθα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε επιτρέψει ο Θεός μας. Δεν θα καταληφθούμε από φόβον και αγωνία. Θα γνωρίζουμε όμως το τι γίνεται, διότι ο περισσότερος κόσμος αυτήν τη στιγμή ζει μέσα εις αυτόν τον πόλεμο τον οποίον εγείρει ο Αντίχριστος, χωρίς όμως να γνωρίζουν το τι γίνεται. Όταν αναφερθείς σε ένα θέμα, υπάρχουν αμέσως οι μερείς εκείνοι των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν, υπάρχει μία μερίς η οποία δυσπιστεί, δηλαδή είναι μεταξύ πίστεως και απιστίας, υπάρχει μία μερίς η οποία απιστούν, δεν πιστεύουν, και υπάρχει και μία μερίς η οποία ονομάζεται μερίς αδιάφορος, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Και ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι ελεύθερος βέβαια, ό,τι θέλει να πιστεύει και ό,τι θέλει να μην πιστεύει. Τα γεγονότα όμως τα οποία εκτελήσονται καθεκά στην ημέρα είναι φοβερά. Οι πόλεμοι οι οποίοι υπάρχουν είναι φοβεροί. Η ακοή των πολέμων είναι και αυτή στην ημερεσία διάταξη. Και με λίγα λόγια, ολόκληρος η ανθρωπότης βρίσκεται εις μία αγωνία συνεχή. Η αγωνία αυτή έχει βάσιμες ελπίδες οι οποίες κατακρατούν τον κόσμο, δεν τον αφήνουν να εκτροχιαστεί. Οι ελπίδες αυτές είναι οι ελπίδες τις οποίες δίδει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Εκείνος ο οποίος ελπίζει στον Θεό θα διέλθει από πυρ, μέσα από τη φωτιά, θα διέλθει μέσα από δυσκολίες φοβερές, θα διέλθει μέσα από κατατρεγμούς και μαρτύρια, πλην όμως επειδή ο Θεός υπεσχέθη σε μας ότι πάντοτε θα είναι μαζί μας, εμείς θα βλέπουμε τον Θεό μας με την αληθινή γλώσσα την οποία ομιλεί και δεν θα λυγίσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι επέτρεψε ο Θεός
και έφτασε ο άνθρωπος εις ασύλληπτον πρόοδον τεχνολογίας, δηλαδή προχώρησε ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο τεχνολογίας ούτως ώστε εις την κορυφή αυτής της τεχνολογίας να υπάρχει ο λεγόμενος μεγάλος αδελφός. Ο μεγάλος αδελφός δεν είναι κανείς άλλος, ημί μόνον ο Αντίχριστος. Επειδή ο Πανάγαθος Θεός αφήκεν ελεύθερον των διάβολων, είναι η εκπλήρωση του Ευαγγελικού Λόγου ότι αφεθήσεται, λέγει, ο διάβολος ελεύθερος, του συνειάσε τον κόσμο ως περ σύτων. Δηλαδή ο διάβολος θα αφαιθεί ελεύθερος και θα κοσκινήσει τον κόσμο, όπως ο Γεωργός παίρνει το σιτάρι και το κοσκινίζει. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν κοντά στον Θεό, θα φανεί, και εκείνοι οι οποίοι θα υποκύψουν εις το τέρας αυτό της κολάσεως, πάλιν θα φανεί. Η τεχνολογία, η οποία καθεκά στην ημέρα πολλαπλασιάζεται, δεν θα αφήσουμε τίποτε άλλο εις την σκέψη μας, ημί μόνον ότι ο διάβολος αποκαλύπτει στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή τούτην την τεχνολογία. Αφήκε ο Θεός τον διάβολο ελεύθερον, ο διάβολος μπαίνει εις το μυαλό του ανθρώπου και ο άνθρωπος συνεχώς ανακαλύπτει όλο και περισσότερα πράγματα, δια να δώσει εις τον Αντίχριστο την δύναμη να κρατήσει τον κόσμο όπως κρατάς ένα μπουκέτο λουλούδια στο χέρι σου. Θα μου πείτε, ο Πανάγαθος Θεός αυτή τη στιγμή εγκαταλείπει τον κόσμο, την ανθρωπότητα? Το είπε. Δεν θα σας εγκαταλείψω, λέγει, θα είμαι πάντοτε μαζί σας, αλλά θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα κρίνω τον κόσμο. Ο κόσμος θα κριθεί, δεν θα πηγαίνει επάπειρον χωρίς τελειωμό, διότι μόνον η αιωνιότης έχει το ατελείωτο. Ο παρόν κόσμος τελειώνει, φτάνει σε ένα σημείο και τελειώνει. Ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι θα έρθω να κρίνω τον κόσμο, αλλά προτού να έρθω να κρίνω τον κόσμο, λέγει, θα αφήσω ελεύθερον τον εχθρόν να πάρει τον κόσμο, να τον τεινάξει, ώστε να έρθω εγώ να του σταματήσω αυτήν τη δύναμη. Η Αγία Γραφή λέγει ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, λέγει, να ειδοποιήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει το τι θα γίνει, ασχέτως εάν θα πιστεύσουν ή αν δεν θα πιστεύσουν. Και είναι φοβερά η προειδοποίηση την οποία κάνει ο προφήτης Εζεκιήλ. Εάν ο φύλακας, λέγει, η προφητεία του Εζεκιήλ εις το 33 κεφάλαιο εις των στίχων 5-6, αν θέλετε μπορείτε να το σημειώσετε αυτό, να το δείτε και όταν θα πάτε στο σπίτι σας. Εάν ο φύλακας, λέγει, τον οποίον ο Θεός έβαλε να φυλάτει τα πρόβατα του, τα λογικά, αφού ήδη, λέγει, την ροφέα, δηλαδή το πύρινο εκείνο ψήφος, το μαχαίρι, το πύρινο, να έρχεται και δεν σαλπίσει, δεν μιλήσει, δεν φωνάξει, και ο λαός δεν φυλαχθεί από αυτήν την ροφέα, την πύρινη ροφέα, η δε ροφέα αφού έρθει καταλάβει από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήκουσαν, αυτός μεν έχει
εγκαταληφθεί δια την ανομίαν αυτού. Πλην όμως το αίμα, λέγει, αυτού του αθώου ανθρώπου που δεν εμίλησεν ο φύλακας δια να ακούσει, θέλω εκζητήσει εκ της χειρός αυτού τας ψυχάς αυτάς, τας οποίας ο διάβολος θα καταλάβει. Με λίγα λόγια, να το απλοποιήσουμε, να το καταλάβουμε, όταν ο φρουρός, ο οποίος είναι επιτετραμένος, έχει πάρει δηλαδή την διαταγή να φυλάξει το στρατόπεδο και ο φύλακας αυτός δεν τον ενδιαφέρει, τότε, λέγει, όταν έρθει η στιγμή κατά την οποία θα εκζητήσει ο βασιλεύς λόγων από αυτόν τον φύλακα, τότε όσοι στρατιώτες απέθαναν θα ζητήσει από αυτόν τον φύλακα την ψυχή, λέγει, την οποία απώλησε ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο να έχετε υπόψη πάντοτε, αδερφοί μου, ότι εμείς που μας αξίωσε ο Παναγράφος Θεός να προειδοποιούμε τα παιδιά του δι' αυτό το οποίο έρχεται πάνω στην γη και δεν μιλήσουμε, τότε είμαι θα υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Όπως είπα στην αρχή, δεν θα μιλήσουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κάθε έναν αυτή τη στιγμή που ακούει τα λόγια τούτα. Θα μιλήσουμε για να είμεθα έτοιμοι, διότι όλο το κακό θα γίνει πάνω στην γη. Δεν μπορεί να μην γίνει, διότι το Ευαγγέλιο λέγει ότι θα έρθει αυτός ο εχθρός του ανθρώπου, ο λεγόμενος Αντίχριστος, θα έρθει, λέγει, για να καταλάβει τον κόσμο επάνω στην άγνοια. Άγνοια σκοτώνει. Και επειδή αυτή τη στιγμή εμείς εξιώθημε να πούμε λόγον στα παιδιά του Θεού, θα τον πούμε. Δεν είναι αβάσιμος, έχει βάση. Ό,τι πούμε είναι όλα βασισμένα στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Ανεφέρθημε δια την ανακάλυψη της τεχνολογίας, η οποία έφτασε στο απροχώρητο. Προχωρεί σε τέτοιο σημείο το οποίο δεν δύναται κανείς να αντισταθεί. Μεταξύ δε αυτών, εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούν στις ανακαλύψεις είναι αυτό το έθνος που λέγεται Αμερική. Αυτό το έθνος. Αυτό θα παίξει πλέον ένα ρόλο αφανισμού της ανθρωπότητας. Θα παίξει ένα ρόλο ο οποίος θα είναι ρόλος βοηθού του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος, δε, για να κυβερνήσει τον κόσμο, πρέπει να τον έχει όλον ενωμένο. Παραδείγματα. Σας ανέφερα ότι το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό το χρήμα, το οποίο σήμερα προχωρεί για να ενώσει όλη την Ευρώπη. Όλο το χρήμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, δεν θα δούμε πάνω ούτε Ακρόπολη πλέον, ούτε Κολοκοτρώνη, ούτε τίποτε σήμα ελληνικό. Δεν θα θυμίζει τίποτε. Είπαν μερικοί ότι, ξέρετε, αυτό το ευρώ είναι ελληνικό. Κινήσουμε αυτό το πλευρό και είσαι έτοιμος. Είπαν ότι ο Εύρωπος είναι αυτός, λέει, που έχει τα μάτια του ανοιχτά και βλέπει τα πάντα. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες είμεθα εκείνοι οι οποίοι θα επιτηρούμε τα πάντα. Κινήσουμε αυτό το πλευρό και είσαι πολύ καλά. Η Ελλάδα μας εξυφανεί, στην αδερφή μου, ήδη από εκείνη την λεγόμενη συνθήκη Σέγγεν. Από εκείνη τη στιγμή που υπογράψαμε, έχει εξαφανιστεί πλέον η Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Είμεθα μια επαρχία της Ενωμένης Ευρώπης. Αλλά αυτή η επαρχία της Ενωμένης Ευρώπης είναι ένα σύστημα ολοκληρωτικό. Ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
ένα σύστημα που βγαίνει από τα βάθη, όπως το είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του και τον περιγράφει, μέσα από εκείνον τον ωκεανό λέγει να αναδύεται ένα θηρίο το οποίο θα παίξει ρόλον σπουδαίων επάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, κάθε ένα έθνος έχει τις λεγόμενες μυστικές υπηρεσίες. Η Αμερική έχει εκείνην την, το δίκτυο το οποίο ονομάζει μυστικές υπηρεσίες και είναι όπως όλες οι άλλες υπηρεσίες, αλλά φέρει ένα όνομα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ακούεται από καιρού εις καιρόν NASA. Αυτή είναι μυστική υπηρεσία της Αμερικής, η οποία ακριβώς από εκεί εξέρχονται όλες οι ανακαλύψεις. Οι πολυμήχανοι αυτοί Αμερικανοί έχουν συγκροτήσει ένα περισπούδαστο επαναστατικό και τεχνολογικό αστυνομικό κράτος εις όλων των κόσμων. Όπως τότε ο Χίτλερ είχε την Γκεστάπο, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτοί οι Αμερικανοί έχουν τώρα ολοκληρώσει ένα τέτοιο σύστημα, όχι όμως δια το ειδικό τους έθνος μόνον, αλλά δι' όλων των κόσμων. Εφεύρουν μία επαναστατική κάρτα, η οποία φέρει το όνομα, να το θυμίστε, διότι μόνο σε αυτό το όνομα θα περιστρέφουμε όλες μας τις ομιλίες, τις οποίες θα έχουμε στο εξής, από εδώ και πέρα δηλαδή, και αυτό το όνομα να το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Η επαναστατική αυτή κάρτα ονομάζεται Lucid, από τον νεοσφόρον Lucifer, είναι στην αγγλική γλώσσα αυτό το θηρίο της κολάσεως, και είναι το απόλυτο αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ισοδυναμεί με το να σκύψουμε πάνω από την άβυσσο της κολάσεως για να δούμε πού βρίσκεται το ζωφερό μέλλον του ανθρώπου. Αυτό το οποίο είπαμε, το όνομα τούτο, η κάρτα αυτή, όπως διακηρύσσεται από όλους τους υποστηριχτές του, είναι αυτό το οποίο θα κατακυριεύσει τον κόσμο ολόκληρο, διότι δεν θα υπάρξει κανείς επάνω στην γη που δεν θα έχει αυτήν την κάρτα. Όσοι δε αρνηθούν να λάβουν αυτήν την κάρτα θα διωχθούν, θα φυλακιστούν, θα δημευθεί η περιουσία των, θα εισέλθουν εις μαρτύρια και τέλος εκείνο το οποίο θα απομείνει θα είναι μόνο αυτό το πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Αντίχριστος. Θα υπάρξουν συνεχώς εις όλο τον κόσμο μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες θα μεταβιβάζουν σε αυτό το σύστημα της κάρτας όλες τις πληροφορίες του ανθρώπου από την ώρα που γεννάται έως την ώρα εκείνη κατά την οποία ο Αντίχριστος θα θέσει εις λειτουργία αυτήν την κάρτα. Και άλλοτε είπαμε ότι προσέχετε, μη παίρνετε κάρτες, το επαναλαμβάνουμε όμως και τώρα, θα το πούμε και στο μέλλον, προσέχετε αυτές τις κάρτες, αλλά τούτη η κάρτα, η μόνη η οποία θα επικρατήσει, είναι εκείνη η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία του ανθρώπου επάνω της. Θα έχει τα αποτυπώματα των χεριών, θα έχει τα αποτυπώματα των ποδών, θα έχει τα αποτυπώματα της ήρωδος του οφθαλμού,
θα έχει όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο. Και δεν θα μπορεί κανείς, λέγει, κανείς, απολύτως κανείς, να γλιτώσει από τον έλεγχο του Αντιχρίστου, ο οποίος θα ελέγχει τον κάθε άνθρωπο που θα κρατεί την κάρτα αυτήν, όπως το γεράκι το οποίο στέκεται απεπάνω και παρακολουθεί το θύραμα του, το οποίο θα ορμήξει για να το πάρει. Αυτό το γεράκι, το οποίο όμως είναι πάνω από την ανθρωπότητα, είναι οι συνεχείς δορυφόροι τους, οποίους στέλνουν πάνω στην γη. Αυτή η κάρτα θα επικοινωνεί με τους δορυφόρους και οι δορυφόροι θα επικοινωνούν με το κέντρο αυτό, το οποίο θα έχει μέσα τα στοιχεία του κάθε ενός ανθρώπου μόλις γεννηθεί, έως την στιγμή εκείνη που θα κρατά την κάρτα αυτήν στα χέρια του. Όλα τα έθνη της γης, οι απλοί άνθρωποι, οι ανυποψίαστοι πολίτες, σύντομα θα περικυκλωθούν και θα συνθλιβούν εις την πανίσχυνη αυτήν μέγενη του παγκοσμίου αστυνομικού κράτους του Αντιχρίστου. Κανείς δεν θα ελπίζει ότι θα ξεφύγει από τα κλουβιά αυτής της ηλεκτρονικής φυλακής. Αυτή η ηλεκτρονική κάρτα θα συμπεριλάβει ολόκληρον την ανθρωπότητα. Δεν θα μείνει κανείς που δεν θα έχει αυτήν την κάρτα. Μόνον εκείνοι οι οποίοι θα αντιτάξουν τον εαυτόν τους εναντίον της πιέσεως αυτής, και αυτή δεν είναι κανείς άλλος, ημί μόνον οι πιστοί στον Χριστό. Όσοι θα είναι οπαδοί του Χριστού θα τους ονομάσουν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι θα κρατούν τον κόσμο, εγκληματίες της ανθρωπότητας. Γι' αυτό οι εγκληματίες της ανθρωπότητας πρέπει να εμφανιστούν. Και σκεφτείτε αυτά τα οποία μας είπε ο Κύριός μας. Παρακαλείτε, λέγει, και προσεύχεστε ή να μην φτάσετε τα σημέρας εκείνας. Θα είναι τόση μεγάλη η θλίψη πάνω στην γη, λέγει, ούτως ώστε οι ζωντανοί θα φωνάζουν τους αποθαμένους να σηκωθούν για να μπουν εκείνοι. Αυτά, αδερφοί μου, είναι μια πραγματικότητα, είτε το θέλουμε να το πιστέψουμε είτε δεν το θέλουμε, και θα το δούμε στην συνέχεια. Αυτή είναι μια εισαγωγή την οποία να κάναμε, αλλά θα εισέλθουμε και εις λεπτομέρειες για να δούμε περισσότερο το τι θα γίνει πάνω στην γη. Θα γίνει. Πότε θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, αύριο ή μεθαύριο. Αυτοί κάνουν τα σχέδιά τους, δεν βιάζεται ο διάβολος. Εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι να προσέχουμε. Προσέχετε, λέγει, μην πλανηθείτε, το είπε ο Θεός μας. Εσείς να είστε προσεκτικοί, να μην πλανηθείτε, λέγει. Ο Αντίχριστος θα κάνει αυτό το οποίο θα κάνει, διότι του το επιτρέπει ο Θεός. Και εκείνοι οι οποίοι θα πιστέψουν στον Χριστό θα είναι τα παιδιά του Χριστού, θα είναι αυτά τα οποία θα αγαπήσουν τον Χριστό έως θανάτου. Αυτά δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ο θάνατος είτε πρώτα θα έρθει είτε μετά θα έρθει, αδερφοί μου, κάποια μέρα θα κλείσουμε τα μάτια μας. Δεν θα φοβηθούν τον θάνατο, θα φοβηθούμε να μην αποχωριστούμε από τον Θεό. Δεν θα φοβηθούμε να πεθάνουμε, θα φοβηθούμε να μην κληρονομήσουμε την αιώνιον καταδίκη. Δεν θα μείνουμε προσκολλημένοι επάνω εις τα πρόσκαιρα και μάτια τούτου του κόσμου. Δηλαδή, μην νομίζει κανείς ότι όταν έχει χρήματα θα του μείνουν τα χρήματα. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι το χρυσάφι, λέγει, θα είναι πεταμένο στους δρόμους και δεν θα σκύβει κανείς να το πάρει, γιατί δεν μπορεί να το φάει. Δεν μπορεί να το φάει, δεν τρώεται. Ο άνθρωπος ταπεινά δεν θα έχει να αγοράσει ή να πουλήσει αν δεν κρατεί την σφραγίδα του Αντιχρίστου, και έτσι τα χρήματα θα είναι άχρηστα. Εκείνος ο οποίος θα αγαπήσει τα χρήματα θα χάσει την ψυχή του.
Είναι απλούν το θέμα. Δεν έχει καμία δυσκολία να το καταλάβουμε. Ο άλλος θα λέγει, γιατί να χάσω τα σπίτια μου. Ο άλλος θα λέγει, γιατί να χάσω τη θεσούλα μου. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όσοι εργάζονται στις κυβερνητικές θέσεις έχουν περιορίσει τα πάντα και έδωσαν μία κάρτα, η οποία αν δεν την πατήσεις αυτή την κάρτα δεν μπορεί να εισέλθεις μέσα να εργαστείς. Αύριο θα προχωρήσει παραπάνω και θα βάλει άλλη κάρτα πιο ισχυρά. Και τέλος θα έρθει και η κάρτα αυτή του Αντιχρίστου, η οποία θα την λάβει ο άνθρωπος και θα σκεφτεί ότι αν δεν την λάβει θα υποστεί μαρτύρια. Το σχέδιο αυτό το οποίο επισημάναμε και το είπαμε Lucid, όταν τεθεί σε λειτουργία, κάθε άνθρωπος επάνω στην γη θα είναι αναγκασμένος να υποκύψει εις την εξουσία της πιο φρικτής σκλαβιάς που υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, της κυβερνοηλεκτρονικής δουλείας. Όλος ο κόσμος θα υποκύψει πάνω σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Πρώτον, υποχρεώνει αυτό το οποίο είπαμε κάρτα ηλεκτρονική με μικροτσίπ μέσα, βιοτσίπ, έχει δηλαδή μια άλλη ονομασία η οποία λέγει ότι με αυτή θα βιώνεις, θα υπάρχεις, και αυτό το μικροτσίπ θα είναι εκείνο το οποίο θα καταγράφει χιλιάδες λέξεις, εκατομμύρια λέξεις επάνω στην κάρτα σου. Και αυτή η κάρτα είναι εκείνη η οποία θα ελέγχεται όπου πάεις και όπου ευρεθείς. Τα νεογέννητα βρέφη θα τα σφραγίζουν με αυτήν την κάρτα. Ήδη εκείνος ο Μαντέλας στην Νότια Αφρική, μόλις γεννηθούν τα παιδάκια τους βάζει τον αριθμό 666 πάνω στο χεράκι τους, και τα βλέπετε μόλις τα νεογέννητα να έχουν πάνω στο χεράκι τους τον αριθμό 666. Τελευταίως ήρθε μία από τον Johannesburg, η οποία ήρθε τεθλιμμένη η ψυχή αυτή και λέγει, μα και εγώ, λέγει, έχω σφραγιστεί, είναι κακό. Τόση άγνοια έχει ο κόσμος. Και τώρα τι θα κάνω. Λέω, τι να κάνεις παιδάκι μου, τι να σου πω. Δεν έχω να σου πω τίποτε. Εκείνο το οποίο έχω να σου πω, ότι δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή, δεν προσέχεις, είστε μέσα στη ξενιθιά, δεν σας ειδοποιεί κανείς, δεν σας ανοίγει τα μάτια κανείς, και όλοι σας θα πέσετε μέσα στην χωάνη του Αντιχρίστου και αλίμονο και τρισαλίμονο. Έξυπνη κάρτα, μία έξυπνη κάρτα, δηλαδή εφοδιασμένη με προηγμένη τεχνολογία, με ένα ηλεκτρονικό μικροτσίπ. Αυτή η πανίσχυρη κάρτα ταυτότητος θα μπορεί να αποθηκεύσει εκατομμύρια πληροφοριών που θα αφορούν εκείνον που την κρατά. Την φωτογραφία του, τα δακτυλικά και πελματικά αποτυπώματα, το χεριό δηλαδή και των ποδών, την σάρωση της ήριδος του οφθαλμού, το γονότυπο DNA. Τι είναι αυτό? Είναι μια εφεύρεση της επιστήμης πάλι, η οποία εξετάζει αν το παιδί που γέννησες είναι δικό σου ή αν είναι ξένο. Και σε αυτήν την κάρτα θα υπάρχει και τούτο, για να ξέρουν ότι εσύ γεννήθηκες από τον τάδε, και θα γνωρίζουν ποιος σε γέννησε και ποιον θα γεννήσεις. Τα δεδομένα του ανθρωπίνου λευκοκυταρικού αντιγόνου είναι μία λέξη σε επιστημονική της ιατρικής, την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου και την προσωπική του βιογραφία.
δηλαδή από τον καιρό που γεννήθηκε. Ποιος ήταν, που πήγε, που ήρθε, αν εσπούδασε, ποια εργασία κάνει, πόσα γράμματα ξέρει, πόσα χρήματα έχει, πού τα σπαταλά, πού πηγαίνει και τα σπαταλά, αν είναι για το Μονπαρνές ή αν είναι για το εκείνον το εβραϊκό σύστημα και το κλουβί που πιάνει τις ψυχές εις το στο λουτράκι. Η κάρτα αυτή, η έξυπνη κάρτα, θα περιέχει κωδικοποιημένους αριθμούς. Ένας από αυτούς τους αριθμούς είναι αυτός ο οποίος θα επισημαίνει την κάρτα όπου χαθεί. Εάν χαθεί όπου βρίσκεται, θα εκπέμπει με εκείνο το οποίο υπάρχει μέσα, εκείνο το μικροτσίπ, θα εκπέμπει σήματα και από εκεί θα ευρίσκεται η κάρτα όπου πέσει. Ένας άλλος αριθμός που θα υπάρχει μέσα σε αυτήν την κάρτα είναι ο αριθμός 666 του Αντιχρίστου. Θα συμβολίζει αυτός ο αριθμός την υποταγή εις αυτόν τον κολλασμένον αφέντη, ο οποίος θα κυριαρχήσει επάνω στην γη. Είναι μία επινόησης ανακαλύψεως αυτής της βιομετρικής κάρτας ταυτότητος που ενώνεται με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό δίκτυο κομπιούτερ, το οποίο υπάρχει στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και ένα στην Ιταλία. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο. Το ένα υπάρχει στο Βέλγιο και το άλλο αυτό υπάρχει στην Ιταλία και είναι φοβερά κτίρια μέσα στα οποία υπάρχουν τεράστια μηχανήματα τα οποία συσσωρεύουν όλες τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν τον κόσμο. Χιλιάδες ερευνητές, αντιπρόσωποι, πράκτορες των αστυνομικών υπηρεσιών και των κρατικών γραφειοκρατικών μέσων ολοκλήρου του κόσμου θα συγχωνεύονται όλες οι πληροφορίες μέσα σε αυτά τα τεράστια κομπιούτερ. Οι οργανώσεις αυτές οι μεγάλες, οι τρομακτικές που τρομάζει ο κόσμος όταν τις ακούσει, είναι η CIA της Αμερικής, το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών, η ρωσική KGB, η Ιντερπόλ και η Ευρωπόλ της Ευρώπης, η Ισραηλινή Μοσάντ, η Intelligence Service της Αγγλίας και αυτές που απαριθμίσαμε είναι λίγες μπροστά σε όλων των κόσμων. Αλλά όλες αυτές θα έχουν πρόσβαση να ανοίγουν τον φάκελον αυτόν ο οποίος είναι δικός σου προσωπικός φάκελος, δηλαδή χάνεται η ελευθερία του ανθρώπου, δεν υπάρχει πλέον, και θα ελέγχεται από αυτόν τον λεγόμενον Αντίχριστον. Η αστυνομία σε λίγο δεν θα είναι δικιά μας. Ύστερα από λίγο η αστυνομία θα είναι από Γερμανούς, από Άγγλους, από Ισπανούς, από Ιταλούς. Θα μπουν όλοι μέσα σε αυτό το κράτος. Εμείς θα πάμε αλλού και έτσι θα γίνει, λέγει, ένα κράτος μόνο, και όπου θέλει να πηγαίνεις και όποτε θέλει να πηγαίνεις και όποτε θέλει να φεύγεις και όποτε, όπου θέλει να πας να κατοικείς, όπου θέλει να πας
να αγοράζεις και να χτίζεις και να οικοδομείς και ούτω καθεξής. Και ευτυχώς που δεν μας βάλαν την Τουρκία έως τώρα μέσα, γιατί αν μας βάλουν και την Τουρκία, έχουμε υποταχθεί πέρα για πέρα στη σκλαβιά των Τούρκων. Διότι θα έρχονται, δεν θα μπορούμε να τους πούμε φύγετε. Ευδόκιος ο Παναγκαθός Θεός μας εφύλαξε από αυτό το μεγάλο θεριό, διότι αυτή πρόκειται περί ανθρώπων καθυστερημένων, οι οποίοι αποτελούν καρκίνωμα της κοινωνίας ολοκλήρου, άνθρωποι σαρκολάτρες, οι οποίοι δεν θέλουν τίποτε άλλο, μόνο γυναίκες και αίμα, τότε τα δύο είναι. Οπότε αύριο όταν έρθει και μπει μέσα στο νησί και χτίσει, δεν μπορεί να του πεις φύγε, διότι θα σου πει: Κύριε, είμαστε όλοι μαζί, είμαι θα αδέρφια, όπως φωνάζουν τώρα στην Ομόνια. Τι είναι, λέει, οι Τούρκοι είναι αδερφοί μας, λέει, είναι φίλοι μας. Πήγαινε ως εκεί και θα τα πούμε. Και πάρε και τη γυναίκα σου και την κόρη σου ως εκεί και θα τα πούμε. Είναι φοβερό όταν μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη αυτός ο Τούρκος, επέτρεψε ο Θεός, και βρέθηκε με ένα στρατηγό ο οποίος ήταν αξιωματικός Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε με έναν στρατηγό Έλληναν, ο οποίος κρατούσε το μωράκι του, ένα παιδάκι από το χέρι. Του λέγει, σταμάτα, του λέγει αυτή τη στιγμή. Σταμάτησε ο στρατηγός και του λέγει, τώρα αυτό το παιδί σου, το μωρό, θέλω να το ατιμήσω μπροστά στα μάτια σου. Τότε εκείνη τη στιγμή ο στρατηγός, ο Έλληνας στρατηγός, επανεστάτησε, όρμησε επάνω του και εκείνος τον εσκότωσε, ο Τούρκος τον εσκότωσε. Αλλά από αυτό το φαινόμενο πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτοί οι Τούρκοι, τους οποίους σήμερα θέλουν οπωσδήποτε να τους βάλουν μέσα σε έναν οργανισμό εξευγενισμένων και προοδευμένων ανθρώπων, πολιτισμένων ανθρώπων, κατά τη στιγμή την οποία αυτοί ούτε εννοούν να φύγουν από την πρωτόγονη εκείνη αγριότητα η οποία τους συνέχει, ούτε θέλουν να έχουν συμβιβασμούς με άλλον κόσμο. Και ήρθε ο Παναγαθός Θεός να δώσει να πληρώσουν αυτοί οι βάρβαροι τα όσα έχουν κάνει στην Εκκλησία του Χριστού, στην Ορθόδοξον πίστην. Κατεκρέμνησαν όλες τις εκκλησίες, κατέσφαξαν όλους τους Αγίους, έστειλαν στον ουρανό εκατομμύρια μαρτύρων και μέχρι σε αυτή τη στιγμή ο άσποντος εχθρός των Τούρκων δεν είναι κανείς άλλος, ημι μόνον οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, όπου και αν βρίσκονται, είτε στη Ρωσία, είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Ιουγκοσλαβία, είτε όπου και αν βρίσκονται, είτε στην Ελλάδα κτλ. Έχουν έναν εχθρό. Τον εχθρό τον οποίον έχουν είναι καθαρά ο Έλληνας, ο Χριστιανός, ο Ορθόδοξος. Όλα τα βιογραφικά στοιχεία του ανθρώπου, οι προσωπικές πληροφορίες που θα αφορούν μόνο αυτόν ο οποίος θα έχει αυτήν την κάρτα, θα μπορούν να συνδυαστούν και να μεταδοθούν και να διασταυρωθούν και να επεξεργαστούν από ένα κεντρικό αρχείο που είναι της νέας εποχής. Βλέπετε όλοι σήμερα που μιλούν αυτοί οι οποίοι μας κρατούν και βγαίνουν στον εξώστην και στην τηλεόραση, πάντοτε λέγουν στερεότυπα πλέον. Νέα εποχή, νέα εποχή, νέα εποχή. Το λέγουν και το επαναλαμβάνουν για να εισέλθει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, αυτό που έχει μέσα στη συνείδησή του και πιο βαθιά, να κυκλοφορήσει αυτό το οποίο ονομάζει νέα εποχή. Νέα εποχή όμως είναι του Αντιχρίστου, δεν είναι του Χριστού. Δεν λέει νέα εποχή πνευματική και άγια. Δεν λέγει ένα τέτοιο πράγμα να πει εσέρχομαστε σε μια νέα εποχή πνευματικών ανθρώπων.
αλλά μέσα σε μια νέα εποχή του Αντιχρίστου, ο οποίος θα ισοπεδώσει και να φανίσει τα πάντα. Οι πληροφορίες επίσης οι οποίες θα λαμβάνονται από τον κάθε έναν άνθρωπο θα εισέρχονται μέσα σε ψηφιακούς σαρωτές που σαρίζουν, που σκουπίζουν, και είναι όπως αυτή τη στιγμή ήδη το ζούμε καθεκάστην ημέρα. Όταν πάει στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, περνάς από ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αυτό το ηλεκτρονικό μηχάνημα σε λίγο θα διασυνδεθεί με το κέντρο αυτό το μεγάλο των Βρυξελών και της Ιταλίας, και ό,τι αγοράζεις θα το γράφει μέσα. Δηλαδή θα ξέρει την αδυναμία του καθενός. Αυτοί οι οποίοι θα κυβερνούν και θα είναι πάνω από όλα αυτά θα γνωρίζουν ότι ο τάδε τρώει τόσο κρέας τον μήνα ή τον χρόνο, αγοράζει τόσα φάρμακα και άλλα υλικά, έχει τόσα άλλα σημεία τα οποία ακριβώς προτιμά. Οτιδήποτε θα το ελέγχουν. Κάθε μία στιγμή, μπορούμε να πούμε, της ζωής μας θα ελέγχεται από αυτήν την κάρτα η οποία θα έρθει εις το μέλλον. Τώρα πότε θα έρθει, είπαμε και προηγουμένως, δεν το γνωρίζουμε. Δεν θα μας καταλάβει ο φόβος ότι αύριο έρχεται ή μεθαύριο. Πάντως πρέπει να αναμένουμε αυτήν όλη την διαδικασία, διότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα φέρει ο Αντίχριστος για να υποτάξει τον κόσμο και να τον οδηγεί με ένα νεύμα της χειρός του. Πάνω σε όλα αυτά, εκείνο το κουτί που θα κρατάει ο Αντίχριστος θα είναι μόνο της μαγείας κουτί, με ένα μαγικό κουτί. Δηλαδή η μαγεία την οποία αυτή τη στιγμή έχει στον κόσμο θα την κρατάει επί το Αντίχριστος στα χέρια του. Κρυμμένες μικροσκοπικές βιντεοκάμερες θα καταγράφουν τις δραστηριότητες του κάθε ενός ανθρώπου μέσα στο σπίτι του και έξω από το σπίτι του. Θα παραβιάζουν βάναυσα το απόρριτο της ιδιωτικής ζωής την οποία θα έχει ο κάθε ένας πολίτης. Θα βάλουν οπτικές ίνες μέσα στα σπίτια και όλα αυτά ο σημερινός άνθρωπος θα λέγει ότι δεν είναι τίποτε καλέ, αν το βάλω και αυτό τι είναι, αν γράσω και αυτήν την τηλεόραση τι είναι. Από αυτήν την τηλεόραση όμως ό,τι μιλήσεις θα πηγαίνει αμέσως στο κέντρο το οποίο ονομάζεται Κέντρο Βρυξελών και Ιταλίας. Ο άνθρωπος ο σημερινός δεν χορταίνει, κάτι νέο που θα βγει πηγαίνει και το αγοράζει, πηγαίνει και το αγοράζει, πηγαίνει και το αγοράζει, ύστερα από λίγο θα είναι πιασμένος μέσα σε αυτήν την εξόβερνα την οποία θα στήσει ο Αντίχριστος με την δική του πανουργία. Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα παγιδεύονται αυτόματα, θα καταγράφονται στην υπηρεσία της Εθνικής Ασφαλείας η οποία ονομάζεται NASA ή στην Αμερική. Έπειτα θα αποστέλλονται μέσω πληροφοριακής υπερλεωφόρου και στο τέλος θα είναι στο δίκτυο αυτής της έξυπνης κάρτας η οποία θα κρατιέται και θα εγκλωβίζει τον κάθε άνθρωπο. Συντοχρόνου αστυνομική υψηλής τεχνολογίας θα είναι κάτω από το σύστημα εκείνο της έξυπνης κάρτας η οποία φέρει το όνομα Lucid. Μια σφραγίδα θα μπαίνει σε κάθε ένα βιομηχανικό προϊόν. Κάθε συστατικό τμήμα θα είναι ανταλλακτικό και κάθε διάταξης, κάθε μηχανή, κάθε ρούχο, κάθε κόσμημα, κάθε εργαλείο, κυριολεκτικά κάθε αγκαθό θα τίθεται
υπό την αρμοδιότητα προγράμματος και πιστοποιήσεως ποιότητος. Ένας κρατικός επιθεωρητής θα πρέπει απαραίτητα να βάζει τη σφραγίδα της έγκρισης του σε κάθε προϊόν, σε κάθε μονάδα παραγωγής. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς γίνεται μέχρι σήμερα και εσφράγισαν αυτά τα ζώα, αγελάδες, πρόβατα, χείρους, οτιδήποτε. Έμειναν οι κότες, δεν ξέρουμε αν αυτές θα τις σφραγίσουν για αυτές, θα σφραγίσουν για αυτές, δεν θα τις αφήσουν. Οπότε πάει και τα ακοτόπουλα θα τα αφήσετε και δεν θα τρώμε τίποτε άλλο, ή μη μόνο θα περιοριστούμε στα χόρτα της γης. Χόρτα της γης και στις ελιές, οι οποίες αν τις αφήσει ο Παναγαθός Θεός και έχουμε λίγο λάδι, θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, διότι θα μας αγαπήσει ο Θεός. Τούτο όμως το είπε, ότι το έλαιο λέγει και τον ίνο δεν θα τα πειράξει ο Θεός. Δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο δηλαδή να βάλει το χέρι του πάνω σε αυτά, για να ζήσουν τα παιδιά του Θεού. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολιτικοί ηγέτες όλων των χωρών αυτού του πλανήτου δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να εκπληρώσουν με ακρίβεια και προθυμία το προφητικό εκείνο το οποίο θα έρθει εις τα σεσχά τους ημέρας, όπως ακριβώς έχουν περιγραφεί εις το βιβλίο του Θεού εις την Αγία Γραφή, χιλιάδες, 2.000 χρόνια τώρα. Δηλαδή το βιβλίο, η Αγία Γραφή είναι εκείνη η οποία θα έρθει τέλος για να δώσει το επισφράγισμα των όσων είπε ο Θεός μας. Μια ισχυρή αυταπάτη θα καταλάβει τον νου του ανθρώπου, ούτως ώστε να λατρεύουν θεληματικά χωρίς καν να φέρνουν καμία αντίρρηση των δράκονταν της κολάσεως, το θηρίο των αντίχριστων. Θα υποχρεωθούν να προσκυνούν μια νέα παγκόσμια τάξη, την οποία επαναλαμβάνουν σήμερα οι πολιτικοί μας ηγέτες. Οι άνθρωποι παντού θα φωνάζουν, ποιος είναι όμοιος με το θηρίο αυτό, ποιον μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Και άνοιξε το στόμα του, λέγει, διαβλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομά του και την σκηνή του και εκείνους που κατοικούν στον ουρανό. Θα έρθει δηλαδή αυτός ο Αντίχριστος και θα πει, ποιον μπορεί να αντισταθεί μπροστά μου, εγώ είμαι ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός άλλος από εμένα. Και θα βλασφημίσει, λέγει η Αποκάλυψη, το όνομα του Θεού, του Παντοκράτορος, λέγει, και των Αγίων του ουρανού. Επιπλέον η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι επετράπει να γίνει πόλεμος κατά των Αγίων και να τους νικήσει, και εδόθη εξουσία επάνω εις κάθε φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος. Του έδωσε εξουσία ο Θεός του Αντιχρίστου, και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης, των οποίων το όνομα δεν έχει γραφεί από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου στο βιβλίο της ζωής του αρνίου που είχε σφαγεί. Είναι αυτό το οποίο είχαμε μία άλλη φορά πει, το επεσημάναμε και έλεγαμε, μόλις γονατίσεις να προσευχηθείς, να παρακαλείς τον Θεό να γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Όταν γραφεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, αδερφοί μου, δεν θα μπορεί πλέον ο Αντίχριστος να μας κάνει τίποτε, διότι όπως θα σφραγίσει ο Αντίχριστος, θα σφραγίσει και ο Χριστός τους ειδικούς του οπαδούς, και λέγει καθαρά, ους εγώ εσφράγισα ουδείς αίρι εκ των χειρών μου. Δεν θα μπορέσει κανείς, λέγει, να τον πάρει από τα χέρια μου, διότι εγώ θα είμαι ο σκεπαστής και βοηθός αυτού του παιδιού μου. Το χάραγμα το οποίο ακριβώς σήμερα υπάρχει επάνω σε όλα τα προϊόντα, το χάραγμα αυτό είναι ένα σημείο για να μην φέρουμε αντίρρηση μετά όταν θα βάλει τον αριθμό ο Αντίχριστος. Είναι αυτό το οποίο έχει καταπκεί πλέον ο κόσμος. Τα βλέπει όλα χαραγμένα.
χαραγμένα, αλλά αυτό είναι χάραγμα λέγει. Χάραγμα σημαίνει γραμμή την οποία χαράσει. Αυτά τα προϊόντα όλα είναι χαραγμένα με γραμμές. Αυτό είναι προδιάθεσης του ανθρώπου να μην φέρει έπειτα, θα φύγει αυτό και θα έρθει ο αριθμός ο καθαρός 666. Και ο άνθρωπος θα πει, και τι, αφού ήταν προηγουμένως ήταν εκείνο, τώρα είναι αυτό, τι με ενδιαφέρει, δεν με πειράζει τίποτε. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι λέγει θα υποταχθούν κάτω από το θηρίο αυτό της αποκαλύψεως. Είναι φρικαλαίο και παγκόσμιο σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου του θηρίου. Το θηρίο αυτό δεν μπορεί να έρθει εάν δεν υπάρξει και ένα άλλο σημείο πολύ πολύ μεγάλο. Το σημείο αυτό είναι εκείνο το οποίο ετώνησε πάλι ο Θεός μας δια της Αγίας Γραφής. Σήμερα παρακολουθούμε, αδερφοί μου, ότι όλος ο κόσμος μπορεί να θέλει όλα τα πράγματα, χορούς, διασκεδάσεις, πλούτη, σπίτια, περιουσίες, θέσεις, τιμές, δόξες. Ένα πράγμα δεν θέλει ο σημερινός άνθρωπος, αν το έχουμε προσέξει. Αν το έχουμε προσέξει. Δεν θέλει τον Θεό. Μόλις ακουστεί το όνομα του Θεού, ο σημερινός άνθρωπος κλωτσά όπως κλωτσάει το γαϊδούρι όταν του μπήξεις εκείνο το κεντρί. Το Θεό λέει, μα είσαι και εσύ καθυστερημένος, λέει. Μόλις του μιλήσεις για Θεό, μπα λέγει, έπεσες και εσύ στους καθυστερημένους. Για τον Θεό μιλούμε, είμαστε καθυστερημένοι. Αλλά τούτο που το είπε η Αγία Γραφή, τι είπε η Αγία Γραφή. Εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, ούτε έρχεται ο Υιός της απολίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος θα αποστατήσει από τον Θεό. Δεν θα θέλει το όνομά του ούτε να το ακούσει, ούτε να το προφέρει, ούτε να μεγαλώσει τα παιδιά του με το όνομα του Θεού, διότι θα είναι καθυστερημένα, οπισθοχωρημένα, θα είναι παλαβά, θα είναι τρελά. Και όλο αυτό ονομάζεται αποστασία. Ο άνθρωπος αποστατεί πλέον από τον Θεό και δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Μόλις γίνει αυτό, λέγει, μόλις έρθει η αποστασία αυτή σε όλο τον κόσμο, και ήδη έχει έρθει. Δεν είναι μικρό πράγμα, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή ένα σκύλος να γίνεται κληρονόμος 650 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα σκύλος. Είναι αποστασία αυτή από τον Θεό ή δεν είναι? Δεν ήξερε που να αφήσει τα χρήματα ο Κύριος αυτός και τα άφησε στο σκύλον του. 650 εκατομμύρια λέγει δολάρια έχει αυτός ο σκύλος, και τον βλέπεις το σκύλο και καυγίζει εκεί και είναι πανευτυχής. Είναι αποστασία από τον Θεό αυτό ή όχι? Όταν βλέπετε αυτήν τη στιγμή 8.500 παιδιά μέσα στην Αθήνα βρέφει από 4 ετών, 5 ετών μέχρι 12-13 ετών να οδηγούνται στην πορνεία και να τα βάζουν μέσα στα πιο μεγαλύτερα ξενοδοχεία των Αθηνών και να πηγαίνουν πάνω σε αυτά τα μωρά αυτοί οι ασυνείδητοι, οι κτηνάνθρωποι πλέον. Δεν πρόκειται περί ανθρώπων, αλλά κτηνάνθρωπων. Και να πηγαίνουν πάνω σε αυτά τα μωρά 8.500 βρέφη. Μικρά μωρά είναι. Από 4 ετών, 5 ετών, μέχρι 12, μέχρι 13 ετών. Και να πληρώνει, λέγει, αυτός ο κτηνάνθρωπος, να πληρώνει 1.000.000 δραχμές, λέγει, να βρει ένα μωρό το οποίο δεν πήγε άλλος πάνω. Είναι αποστασία αυτή, αδερφοί μου, ή όχι? Δεν τα λέγω εγώ, τα φωνάζουν όλα τα μέσα τηλεοράσεων
και εφημερίδων κτλ. Και είναι αυτοί οι οποίοι πάνε πάνω σε αυτά τα μωρά χριστιανοί, παρακαλώ, βαφτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Φέρουν το όνομα Ορθόδοξη. Ποιοι Ορθόδοξοι? Αποστασία. Εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Αυτός είναι ο κόσμος, αδερφοί μου, πόλεμοι, μάχες. Είδατε, ρίξατε ένα βλέμμα κάτω σε εκείνα τα παιδιά, τα μαυράκια. 6 χρονών μωρό δεν μπορεί να σηκώσει το όπλο και του το φορτώσανε να σκοτώνει αυτό το μωρό. Ποιοι? Οι πολιτισμένοι, οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Αυτά τα πολιτισμένα κράτη έβαλαν αυτά τα μωρά, τα οποία να σκοτώνουν αφιδώς όποιον βρουν μπροστά του. Ένα μωρό τώρα δεν μπορεί να σηκώσει το όπλο και το έχει φορτώσει εκεί και σκοτώνει ο ένας τον άλλον και γίνονται εκατομμύρια θύματα εκεί μέσα σε εκείνη την Αφρική. Αδερφοί μου, εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Θα έρθει αυτός ο κακούργος, αλλά ποιος θα μείνει με το Θεό? Εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, λέγει, ευρύσει άρα την πίστη. Εάν έρθει ο Χριστός μας, θα μας βρει κοντά του. Αδερφοί μου, αυτά τα οποία αναφέραμε ως εδώ, με την έξυπνη αυτήν κάρταν που φέρει το όνομα Λούσιτ, θα καταβροχθήσει και θα κατασυντρίψει ολόκληρο τον κόσμο, όπως λέγει ο προφήτης Δανιήλ εις το 7ο κεφάλαιό του, εις τον στίχον 7. Είναι και γραμμένες οι γραμμές αυτές στην Αποκάλυψη, όταν λέγει «Ο δε εστίν η σοφία του ανθρώπου, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτός 666». Ως εδώ, αδερφοί μου, είπαμε αυτά τα οποία είναι αρχή των νέων κηρυγμάτων τα οποία θα κάνουμε για να πληροφορηθεί ο κόσμος. Εκνυκτός ορφρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
διά της